Περπατήστε στην Αθήνα και ανοίξτε τα μάτια σας. Open your eyes. Μπορείτε να βρείτε πραγματικά πολύ ωραία στέκια για να φάτε και σήμερα εγώ θα φάω, νομίζω, το καλύτερο σουβλάκι. Πάμε μαζί. Τι γίνεται? Τι γίνεται, ρε φίλε? Γεια σου, Αλέξανδρε. Όλα καλά. Καλά, καλά, σου λέμε εσύ. Τι λέει εδώ, χαμός? Όλα καλά, όλα καλά. Σούπερ, σούπερ. Ξέρω ότι εδώ φτιάχνετε φοβερά σουβλάκια τα οποία είναι όλα... Είναι όλα homemade. Homemade, έτσι. Για πες, τι έχεις, βλέπω κοίταξε, χοιρινό. Μπορείς, έχω χοιρινό κοτόπουλο, πρόβατο, μπιφτέκι. Εντάξει, μια προβατίνα να βάω. Ωραία, έγινε. Και τι βάζετε μέσα? Βάζουμε μέσα πικάντικη, σάλτσα, γιαούρτι, κρεμμύδι, ντομάτα και πάπρικα. Εντάξει, αυτό πρέπει να το τρώτε όπως το προτείνει ο σεφ. Λοιπόν, μια προβατίνα για μένα. Σπύρο, πάμε πάσω μια προβατίνα τυλιχτό για τον Αλέξανδρο. Ω, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα καλή πολύ. Καλή. Να είσαι καλά, να το δοκιμάσω και θα τα πούμε. Εντάξει. Έγινε. Άντε, ευχαριστώ πολύ. Bye, yeah. Όπως έχετε καταλάβει, έχω βρει καβάντζα πίσω από την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Ήδη έχω αρχίσει να τρώω το σουβλάκι μου, το οποίο όλα μέσα είναι χειροποίητα. Και το κρέας και η σάλτσα, δηλαδή το τζατζίκι, η πίτα χειροποίητη. Και πραγματικά αξίζει αυτό το σουβλάκι να το δοκιμάσετε. Είναι τέλειο. Νομίζω το Περιστέρι θέλει να μου πάει το σουβλάκι μου. Τελευταία μπουκιά. Εσείς θα την τρώγατε ή θα τη δίνατε? Εγώ μάλλον θα τη δώσω. Έλα, Ραντρέα, αφού σου τρέχει το σαλάκι τώρα, έλα, έλα να τη φας. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Όχι, εγώ θα τη δώσω. Έλα εδώ. Κάπως έτσι είναι ωραίο να μοιράζεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, την τελευταία μπουκιά την έδωσα. Ένα food walk τελειώνει και όπως καταλάβατε, πάω να χτυπήσω και ένα δεύτερο. And perfectly cool.